Αν θα πάρουν το λόγο οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Λοβέρδος, και μετά θα αρχίσει ξανά η σειρά των 5 ή 6 βουλευτών, θα δούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές από το κλίμα της συζήτησης ότι η αντιπολίτευση δεν ήθελε να έρθει για συζήτηση αυτό το νομοσχέδιο. Υπήρξε εκνευρισμός και πριν τις γιορτές. Υπήρξε η διαδικαστική τρίπλα της αποχώρησης. Υπήρξαν πραγματικά προβλήματα. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις που έπρεπε στους θεσμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση είναι σε θέση να καταθέσει ένα νομοσχέδιο το οποίο η κοινωνία αυτή την περίοδο, όσο μπορεί κανείς να το αναδείξει μέσα από το πέπλο σιωπής που έχουν επιβάλει τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έχει θετική προσδοκία από τις παρεμβάσεις και τις απαντήσεις που δίνει. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο εκνευρισμός, γι' αυτό και η προσπάθεια να ασκηθεί μια εφόλιστη σύλληψη κριτική και να πληγεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πραγματικά θρασίτητα οι πολιτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα τα οποία έβαλαν τη σφραγίδα τους εδώ και μία τετραετία, πενταετία στη συστηματική αποδιοργάνωση και διάλυση της δημόσιας περίθαλψης, σήμερα να μιλούν για μαύρες βίβλους και να εγκαλούν την κυβέρνηση για όλα τα δεινά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ώστε λοιπόν αυτό είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα, σειραφή τροπολογιών, χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση και το πρώτο σημείο κριτικής. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα νομοσχέδιο που έχει ως κομβικά του σημεία την καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων, ένα κοινωνικό πρόβλημα που η αντιμετώπιση του εκκρεμεί εδώ και χρόνια, για το οποίο μας έχουν εγκαλέσει οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, επίσημοι διεθνείς οργανισμοί, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία διεθνής που αποδεικνύει τις αρνητικές παρενέργειες της μη κάλυψης των ανασφάλιστων ανθρώπων στη δημόσια υγεία και στα υγειονομικά στάνταρτ του πληθυσμού. Υπάρχει ένα πολύμορφο κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα και έχει αναδείξει ως πολιτικό αίτημα την ανάγκη να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Νομίζω λοιπόν ότι προκαλεί την νοημοσύνη και των πολιτών και κυρίως των ανασφάλιστων ασθενών, ιδιαίτερα αυτών που είχαν σοβαρά προβλήματα, αυτών που τα μέσα ενημέρωσης, τα ρεπορτάζ των εφημερίδων μιλούσαν και συνεχίζουν να μιλούν αυτές τις μέρες ακόμα για ανασφάλιστους καρκινοπαθείς που στερούνται θεραπείες, που δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρό, να έρχονται κάποιοι και να μας λένε ότι αυτό το πρόβλημα το είχαν λύσει. Βγήκαν όντως δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατά την άποψή μας απολύτως ανεπαρκείς, που είχαν γραφειοκρατικά εμπόδια, που είχαν τριμελείς επιτροπές, που καθυστερούσαν την έγκριση για νοσηλεία στα νοσοκομεία, που δεν είχαν καμία μέρημνα για τις εργαστηριακές εξετάσεις των ανασφάλιστων ανθρώπων. Δεν είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και γι' αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει αίσθηση ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν και κορυφαίο στίγμα.
είναι συνέχεια της παρέμβασης για την ανθρωπιστική κρίση αυτή η ρύθμιση. Είναι κομβικό στοιχείο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και του προεκλογικού, ακόμα και του προγράμματος το οποίο λιδωρείται της ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, αυτό από μόνο του, αυτή η παρέμβαση από μόνη της, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της εξυπηρέτησης αυτών των ανθρώπων, εάν δεν συνοδευτεί με μέτρα ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης που κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών, για τη διευκόλυνση των προσλήψεων, για αυξημένα κίνητρα προσέλκυσης στις άγονες και νησιωτικές περιοχές, για διευκόλυνση των νέων γιατρών να κάνουν ειδικότητα στη χώρα και να καταλάβουν κατά προτεραιότητα θέσεις από αυτές που θα αποκηρύσσονται στο σύστημα υγείας. Είναι παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας πολλών φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο. Είναι παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και εκμετάλλευση του αρρώστου στο σύστημα. Είναι μέτρα που ενισχύουν τη λογική των δικαιωμάτων του ασθενή. Και θεωρώ λοιπόν ότι στο σύνολό τους αυτά αποτελούν και αναδεικνύουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχει σαφέστατα πολιτικό πρόσημο αυτό το νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο κοινωνικής ανακούφισης και μέτρων κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των πιο αδύναμων. Μας λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα με τη ρύθμιση για τους ανασφάλιστους, ανοίγουμε την κερκόπορτα. Κάνουμε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι και δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε την είσοδο μεταναστών που θα κάνουν υποτίθεται ιατρικό τουρισμό στη χώρα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι επίσης αδικείται την νοημοσύνη όλων. Στρεβλώσεις, προβλήματα τέτοιου τύπου, μετακίνησης από γειτονικές βαλκανικές χώρες στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας για εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας υπήρχαν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Το να επικαλείσαι τον κίνδυνο στρεβλώσεων και παρενεργειών για να ακυρώσεις μία ρύθμιση η οποία πρωτίστως απευθύνεται στους πλέον αδύναμους, απευθύνεται στους ανθρώπους που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτό το τεράστιο κύμα από ασφάλιση του πληθυσμού, αλλά και όσους από τους μετανάστες χωρίς χαρτιά που βρίσκονται στη χώρα και έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι έγκυες, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς, τα άτομα με αναπηρία. Αυτές οι ομάδες νομίζω ότι κάθε χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, που σέβεται τις αξίες και τα δικαιώματα και τους χάρτες θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης και όλου του κόσμου, οφείλει να αντιμετωπίζει, παρά τη δυσκολία της συγκυρίας, τις ανάγκες επίγουσας περίθαλψης και κάλυψης ζωτικών αναγκών υγείας αυτών των ανθρώπων. Επίσης, είναι ψέμα αυτό το οποίο λέγεται ότι κάνουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους πάτες. Είναι γνωστό ότι δεν ισχύει αυτό. Θα θέλαμε ενδεχομένως να το κάνουμε και πραγματικά αυτό θα ήταν ο στόχος ενός καλά αναπτυγμένου κοινωνικού κράτους στη χώρα. Όμως σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατικούς ιθμούς την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία,
να καλύπτουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις στις δημόσιες δομές και όσον αφορά τα φάρμακα να έχουν τη δυνατότητα οι ανασφάλιστοι με τη χρήση του ΆΜΚΑ να παίρνουν τα φάρμακά τους με τις ίδιες προϋποθέσεις που τα παίρνουν οι ασφαλισμένοι. Υπάρχει η άλλη κριτική που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική με ελλείμματα, αλλά ότι πρέπει να υπάρχουν πλεονάσματα για να κάνεις κοινωνική πολιτική και να στηρίζεις το κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η βασική μας ιδεολογική και πολιτική διαφορά. Εσείς πιστεύετε ότι η κρίση αυτή αντιμετωπίζεται χωρίς παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να περιμένουμε πρώτα να υπάρξει ανάπτυξη για να βοηθήσουμε αυτούς που αποκλείονται και περιθωριοποιούνται. Μέχρι τότε θα τους δώσουμε και κανένα βάουτσερ για τους ανασφάλιστους, θα πάρουμε και κανένα ΕΣΠΑ που θα είναι ένα safety net, ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πιο εξαθλιωμένους. Και αυτή είναι η πολιτική απάντηση στη φτωχοποίηση της κοινωνίας και στην οικονομική και κοινωνική κρίση. Εμείς αντιθέτως πιστεύουμε στην αξία της καθολικότητας και της ισότητας. Και πιστεύουμε ότι ακριβώς στην κρίση πρέπει να ενισχύεις τις κοινωνικές παρεμβάσεις. Και αυτός είναι μηχανισμός κοινωνικής αναδιανομής που βοηθάει και την ανάπτυξη. Και βοηθάει το να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ύφεση της ανεργίας. Και για να υποστηρίξεις πραγματικά με ισότιμο τρόπο τους ανασφάλιστους, πρέπει να πιστεύεις ιδεολογικά και πολιτικά στην ισότητα των ανθρώπων. Εσείς θεωρείτε ότι οι ανισότητες είναι στοιχεία τα οποία ευνοούν τη λειτουργία του συστήματος, ευνοούν τον ανταγωνισμό, την επιχειρηματικότητα, την αγορά, παράγουν πλούτο και ευημερία. Εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρχει μέριμνα για την ισότητα και την καθολικότητα, ιδιαίτερα στα κοινωνικά αγαθά, τότε αυτός ο πλούτος και η ευημερία εντείνουν τις ανισότητες, δημιουργούν κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις και εντάσεις. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε ένα πλαίσιο αρκετά επεξεργασμένο σε ένα τεράστιο φάσμα παρεμβάσεων και αλλαγών που βεβαίως έχουν μια εσωτερική ενιαία λογική, είναι η λογική της προτεραιότητας στη δημόσια περίθαλψη. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι ήρθαν και διαβουλεύτηκαν μαζί μας, το επισήμαναν και σχολίασαν θετικά αυτή την παρέμβαση. Πραγματικά, σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα στον χώρο της υγείας. Και κανείς δεν εξοραίζει την πραγματικότητα. Ούτε εμείς ως πολιτική ηγεσία το έχουμε κάνει ποτέ. Αλλά ξέρουν οι άνθρωποι της δημόσιας περίθαλψης ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Δεν έχει σχέδιο συρρήκνωσης υπηρεσιών και δομών. Δεν έχει σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων κλινικών και εργαστηρίων. Δεν έχει σχέδιο διαθεσιμοτήτων και απολύσεων. Δεν έχει σχέδιο αποδιοργάνωσης των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Και πραγματικά είναι προκλητικό. Οι εμπνευστές και αυτοί που ψήφισαν το 42-38 να έρχονται σήμερα και να μας εγκαλούν για την όντως διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα στη χώρα. Τη στιγμή που γίνονται σοβαρές παρεμβάσεις αυτή την περίοδο, κάνουμε σύμβαση του ΕΟΠΗ με τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, με τα κέντρα υγείας και με τις δομές των παιδί, για πρώτη φορά μεταφέρουμε πέρα από την κρατική χρηματοδότηση που την αυξήσαμε 38 εκατομμύρια φέτος για την πρωτοβάθμια φροντίδα, και
μεταφέρουμε και πόρους από την κοινωνική ασφάλιση και από τον ΕΟΠΗ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτός, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής, κοινωνικής αναδιανομής. Επαναπροσανατολίζουμε δημόσιους πόρους, τους πόρους του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος στις δημόσιες δομές. Είναι επένδυση για τη δημόσια περίθαλψη. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων, τα 100 αυτά εκατομμύρια, μπορούν να καλυφθούν πλήρως από τις επιχορηγήσεις του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία. Ακριβώς για να ενισχύσουμε αυτή την τάση και μετά την αφαίρεση της υποχρέωσης του ΕΟΠΗ να καλύπτει τα φάρμακα υψηλού κόστους, ο ΕΟΠΗ έχει τη δυνατότητα να υπερκαλύψει αυτή την ανάγκη και αυτό θα το ελέγξουμε και θα το εφαρμόσουμε συστηματικά. Προφανώς χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και τομές. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι με απλώς παρεμβάσεις που ενισχύουν ένα σύστημα που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, που ήταν ετοιμόρροπο τη χρονιά που μας πέρασε, που είχε πραγματικές δυσκολίες, ενισχύοντάς το λύνεις τα προβλήματα. Προφανώς χρειάζονται μεταρρυθμιστικές αλλαγές και τομές. Αλλά αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, για να τις κάνεις και για να είσαι αξιόπιστος και απέναντι στους ανθρώπους της δημόσιας περίθαλψης, πρέπει να είσαι οργανικό στοιχείο της δημόσιας περίθαλψης. Να μπορείς να εμπνεύσεις το κουρασμένο και ταλαιπωρημένο ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος. Και βεβαίως έχουν δρομολογηθεί αρκετές από αυτές και θα έχουμε την ευχέρεια στο επόμενο διάστημα να τις παρουσιάσουμε. Και για τη διοικητική μεταρρύθμιση στον χώρο της ψυχικής υγείας και για τον τομέα των προμηθειών και φυσικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Όπου θα είναι μια πολύ κρίσιμη μεταρρυθμιστική τομή με πιλωτική εφαρμογή, με σχεδιασμένα βήματα, με μελετημένες κινήσεις, ακριβώς για να μην καταστεί ένα κενό γράμμα ή όποια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς λοιπόν έχουμε πολιτικό σχέδιο για την υγεία και πέραν του μνημονίου. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αυτής της συζήτησης. Εσείς τι έχετε πέρα από την κοινοτυπία και το βερμπαλισμό και τη ρητορία περί διάλυσης του κράτους, περί κρατισμού, περί αναξιοκρατίας, περί κομματοκρατίας, βάζοντας και λίγο ξενοφοβική ρητορία, παίζοντας και λίγο με τα συντηρητικά αντανακλαστικά μια κοινωνία σε κρίση. Ποιο είναι το δικό σας πολιτικό σχέδιο για το χώρο της υγείας, για το χώρο της δημόσιας περίθαλψης? Βεβαίως να την κάνουμε τη συζήτηση, αγαπητές συνάδελφε Μπαριώτα, για το πού πάει το σύστημα υγείας, για το ποιο μηχανισμό χρηματοδότησης θέλουμε, αν θα είναι Beveridge, αν θα είναι Bismarck. Σήμερα όμως έχουμε να διαχειριστούμε συγκεκριμένα πράγματα και η δική μας λογική είναι συνέργεια των δύο βασικών κουμπαράδων της κοινωνικής ασφάλισης και του κρατικού προϋπολογισμού για να κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σύστημα, για να αναβαθμίσουμε τις παροχές του πολίτη, για να μειώσουμε την οικονομική του επιβάρυνση. Εμείς λοιπόν έχουμε φέρει ένα νομοσχέδιο που διέπεται από τις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προτεραιότητας των κοινωνικών αγαθών και της κοινωνικής αναδιανομής. Αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι οι αξίες της αριστεράς. Γι' αυτό και είναι ένα νομοσχέδιο που είμαστε περήφανοι ως αριστερή κυβέρνηση που το φέρνουμε σήμερα για να ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Είναι ένα νομοσχέδιο που αναδεικνύει την αξία της αριστεράς. Ιδιαίτερα στην κρίση, στην περίοδο της φτωχοποίησης, του αποκλεισμού και της κοινωνικής κατακραυγής. Είναι λοιπόν ένα νομοσχέδιο που δίνει το στίγμα ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο,
που πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία, ανάμεσα στην ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η αξιολόγηση, να υπάρξει μια σταθεροποίηση της οικονομίας και μια αναπτυξιακή προοπτική και μια διαπραγμάτευση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Και κυρίως ανάμεσα στην ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική συνεχή και οι κοινωνικές συνενέσεις, σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο δείχνει ότι μπορεί πραγματικά να είναι μεροληπτική υπέρ των αδύναμων σε αυτή τη χώρα και να αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα ελλείμματα και προβλήματα περασμένων χρόνων, τα οποία σήμερα είχαν συσσωρεύσει πολλαπλά δεινά στους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο την προσοχή.